Κώστας Μοναχός, Γιώργος Τρομάρας, εδώ μαζί μας. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα δύσκολα που περάσατε, με τους 4 μήνες χωρίς ρεύμα, χωρίς χρήματα, αλλά παρόλα αυτά με πολύ μεγάλη αγάπη και δέσιμο μεταξύ εσάς και του γιού σας, φτάνουμε στο σήμερα, που εδώ εμπλέκεται τώρα και ο Γιώργος Τρομάρας, διότι εκείνος είναι ο εμψυχωτής του καινούριου σχεδίου, του comeback, με το τραγούδι. Επιστρέφω. Επιστρέφω. Ο Τρομάρας για μένα είναι όπως είναι το τραγούδι που λέμε «Επιστρέφω», διότι ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να με φέρει σε αυτό που εγώ τώρα έψαχνα. Δεν σας έρνει με τα δόντια όμως. Με σήκωσε έτσι με το χέρι, θα ρίσκει ήμουν καρπουζάκι. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε ευχαριστώ μπορώ να το πω γιατί είναι φίλος μου. Δεν υπάρχει ευχαριστώ. Εμείς είμαστε από πολλά γιατί χρόνια. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και πρέπει... Ήταν κάπου ψιλοαραγμένος. Κάπου έπρεπε να... Και έπρεπε να το χρωστάει στον κόσμο που τον ακολουθούσε τόσα χρόνια. Στηρίχτε. Τι του κάνατε. Τι το έκανα. Μπήκατε μέσα και του είπατε ναι, τέλος τώρα. Ναι, του λέω σήκω πάνω να προχωρήσουμε. Δεν είναι να καθόμαστε στον καναπέ. Αυτά που λένε όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Δεν με καθόμαστε στον καναπέ. Και τι περιμένουμε. Καθόμαστε να πίνουμε καφέ και ιστορίες. Σηκωνόμαστε, ξεσπαθώνουμε και ό,τι προκύψει. Και έτσι μ' άκουσε. Ξεκινάμε λέω και όλα θα πάνε καλά. Και ήδη τώρα δεν έχουμε κάνει τίποτα, απλά πράγματα. Και προτάσεις πολλές έχουμε και για έξω εξωτερικό και κάτι μαγαζά εδώ. Και εντάξει, το ψάχνουμε. Και ό,τι κάτι το πιο καλό, αυτό εκεί θα λυγίσουμε. Μαζί, παρέα. Όταν εννοούνται δύο δυνάμεις, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο κείμενο. Εσείς ποιο κομμάτι έχετε αναλάβει τώρα σε αυτό? Πού μπορούμε να φανταστούμε τώρα το Γιώργο Τρομάρα? Ότι θα τον σηκώνω στο σώμα. Αυτό τα λέει ο μάναζέρ μου είναι αυτή τη στιγμή. Θα τον έχω στο σώμα, θα πει και θα προχωράμε παρέα. Εγώ θα το έχω πάνω και αυτός θα τραγουδάει. Και όλα θα πάνε καλά. Αγαπάει πολύ. Είμαι αισιόδοξος, όπως είναι και ο Κώστας, κάπου είχε χάσει την αισιοδοξία. Εγώ τον εμπίστευα, τον εμπιστεύω για ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Καλά, σαν άνθρωπο δεν συζητιέται, γιατί έχει κάνει τόσα, θα πω για πολύ, που ξέρω εγώ καταστάσεις, και επώνυμος και μη, και γι' αυτό και συμπαραστέκομαι δίπλα και λέω, Κώστα, προχωράμε και ιστορίες κτλ. Και πιστεύω ότι όλα εκεί θα πάτε καλά. Φίλος, δύναμη. Δύναμη. Έτσι, ναι, οι φίλοι εκεί είναι. Είναι το πάνε, ξέρεις τι, καμιά φορά ζητάς μια βοήθεια. Αλλά το στήριγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή να στηριχτείς δεν χρειάζεται να σε βοηθήσει. Να σε στηρίξει. Όχι, αυτό, όχι οικονομικά μόνο. Όχι. Οικονομικά αυτός δεν έχει. Χειρότερος από μένα είναι. Πρέπει μια χαρά είμαστε. Τι χειρότερο. Μια χαρά είμαστε. Το θέμα είναι το θέμα ψυχολογικά. Να το πει από το αλλού να πούμε σηκωμάτε και προχωράμε. Αυτό που είπα πριν. Μην καθόμαστε εδώ αραγμένοι και τι. Άμα είσαι αραγμένος δεν κάνει τίποτα. Εγώ στην ηλικία αυτή κάνω ακόμα τον Ταρζάν. Και παίζω. Δεν είναι τυχαίο. Και είμαι ο μοναδικός αθλητής. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ και το βιβλίο. Μάλιστα. Που είναι φοβερό. Καλά, θα ξανάρθετε. Θέλω, έτσι για να αφαιρώσουμε μία εκπομπή σε αυτό. Εδώ έτσι φωτογραφίες, ανάμνηση. Αλλά ξέρετε τι άλλο ανακάλυψα εγώ τώρα. Έτσι που το ξεφύλισα πρόχειρο. Υπάρχει και ο Τρομάρας Junior εμβράσει εδώ και βλέπω φωτογραφία. Ναι, λοιπόν, την επόμενη φορά θα έρθουν και οι δύο junior μαζί. Έχει και εγώ γυμναστική ακαδημία. Δεν γίνεται. Τώρα είναι φαντάρος, είναι στο Πεντάγωνο εδώ. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί και καλό παιδί. Λοιπόν, περιμένω την επόμενη φορά και τους 4. Και το γιο του Κωνσταντίνου και τον Τρομάρα junior. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Έτσι, μας άρεσε πολύ αυτό. Έτσι, αυτή η φιλία από διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικούς δρόμους, διαφορετικές ιστορίες. Και όμως είναι η φιλία αυτή που σε πάει μπροστά. Σας εύχομαι το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλό comeback. Καλή επιστροφή. Σας ευχαριστώ, Κίμ. Πάμε τώρα.